ενδυνάμωση για μια ακόμη φορά εδώ στον χώρο της θυσίας των Πολύγων, που για μας το Κιλελέρ είναι σύμβολο αγώνα, είναι σύμβολο εξέγερσης, είναι σύμβολο της ενότητας του αγροτικού κόσμου, για να διατρανώσουμε ξανά τη θέλησή μας και τα αιτήματά μας που πρέπει να ικανοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση, να υπάρξουν ουσιαστικές αποζημιώσεις, να δοθούν όλα τα χρήματα που χρωστάνε για να υπάρχει ρευστότητα, να μπορούν οι συνάδελφοι αγρότες να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη τους και να παράγουν, καθώς βέβαια και το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας. Στέλνουμε αυτό το μήνυμα από το Κιλελέρ, περιφρουρώντας το χώρο του μνημείου, περιφρουρώντας την εκδήλωση, γιατί δεν θέλουμε να ακούσουμε ξανά λόγια συμπάθειας, φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και υποσχέσεις ανέξοδες, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά, αυτό που ακούμε δηλαδή εδώ και 7 μήνες. Το αναδείξαμε στα μπλόκα, το αναδείχνουμε σήμερα για μια ακόμη φορά στο Κιλελέρ, ματαιώντας αυτή τη φέστα που πήγε να στηθεί στις πλάτες μας, και θέλουμε εδώ και τώρα λύσεις. Και πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας, γιατί είναι αιτήματα ζωτικής σημασίας, ώστε να συνεχίσουμε και να παραμείνουμε στα χωριά μας και στις καλλιέργειές μας, αλλά και για τη Θεσσαλία, που πρέπει να παραμείνει ο έφορος κάμπους της Θεσσαλίας και να μην γίνει ούτε λιπνοθάλασσα ούτε πάρκο φωτοβολταϊκών. Τι μήνυμα θα είναι για εσάς άμα δεν εμφανιστεί κάποιος από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα εμφανιστεί, αλλά και να εμφανιστεί, η εκδήλωσή μας δεν πρόκειται να επιτρέψει, ας πούμε, να υπάρξει φιέστα, να υπάρξουν, όπως σας είπα, ανέξοδες υποσχέσεις και λόγια συμπάθειας. Πρέπει να συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι κάνουμε αυτή την κίνηση σε μια περιοχή στη Θεσσαλία που έχει πάθει ολοκληρωτική καταστροφή από τις ζημιές, που 7 μήνες μετά δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας, δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές, δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέτρων για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Η έκθεση των Ολλανδών σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες, ούτε τις απαιτήσεις, αλλά ούτε και τα αιτήματα του αγροτικού κινήματος. Και νομίζουμε ότι σήμερα το αγροτικό κίνημα δίνει ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο ελληνικός λαός, να παλέψει για τα δικαιώματά του και να μην υπολογίζει σε καμία περίπτωση, ας πούμε, ούτε τις κυβερνητικές φιέστες, αλλά ούτε και οποιαδήποτε, γιατί ακουγόταν και οι απειλές καταστολής. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ενωμένοι και θα συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση μέχρι να ολοκληρωθούμε. Είμαστε σήμερα εδώ και αγρότες από την Καρδίτσα. Πρώτον, για να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να κάνει φιέστα και να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. 7 μήνες μετά τον Ντάνιελ, δυστυχώς δεν έχουμε πάρει χρήματα ούτε ενίκεια για τα σπίτια που είναι κυβερνημένα, ούτε έχει γίνει το αρδευτικό δίκτυο, ούτε έχουμε πάρει χρήματα για το κεφάλαιο που χάσαμε και πρέπει να ξανακαλλιεργήσουμε. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ο κόσμος σκέφτεται να φύγει. Και εμείς δεν θα επιτρέψουμε να ερημώσει η Θεσσαλία. Η Καρδίτσα ειδικά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και βλέπουμε ότι αυτή τα λίγα χωράφια που μπορούμε να μπούμε μέσα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποτύσσουμε, άρα θα έχουμε πάλι ζημιά. Και καλούμε την κυβέρνηση εδώ και τώρα και να δώσει τις συνδεδεμένες. Τα χρήματά μας που ήταν να τα δώσει το Μάρτιο έπρεπε να τα δώσει το Φλεβάρι. Έχουμε πάει Απρίλιο και πιθανό να μην τα πάρουμε. Λοιπόν, να ας αφήσει τα παιχνιδάκια η κυβέρνηση και ας δώσει τις συνδεδεμένες σε όλους τους βαμβακοπαραγωγούς στη Θεσσαλία που πάθαμε ζημιά. Ο κόσμος δεν έχει αυτή τη στιγμή ούτε ένα ευρώ και η κυβέρνηση μας εμπέζει και μας κοροϊδεύει. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα έως όταν λυθούν όλα τα προβλήματα που έχουμε. Οι συνάδελφοί σας μπαίνουν με δανεικά, έτσι μας είπαν, οι συνάδελφοί σας μπαίνουν στα χωράφια με δανεικά. Με δανεικά και βέβαια με χρέη από την προηγούμενη χρονιά, διότι δεν έχουμε πάρει τίποτα. Με δάνεια και με χρέη. Με χρέη από πέρυσι το 60% των αγροτών χρωστάει τα περσινά εφόδια. Πώς θα γίνει φέτος, πώς θα καλλιεργήσουμε.